Για συνεργασία και όχι για συγχώνευση, εξακολουθεί να μιλάει σύγκλιτο στο Πανεπιστημίο Κρήτης, την ώρα που η Ομάδα Εργασίας για τη Διερεύνηση των Συνθηκών Ενοποίησης ή Πανεπιστημιοποίησης, όπως πολλοί αναφέρουν του ΤΕΙ Κρήτης, ήδη έχει πιάσει δουλειά μετά και την ανακοίνωση του Υπουργού Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου από την Κρήτη πριν από 2 περίπου εβδομάδες, ο οποίος θέλησε με τη συμμετοχή πανεπιστημιακών από την υπόλοιπη Ελλάδα να ξεπεράσει το σκόπελο της άρνησης, να μπει σε αυτή τη συζήτηση τόσο το Πανεπιστήμιο Κρήτης όσο και το Πολυτεχνείο. Να συγκροτηθεί μια ομάδα εργασίας, όπου θα συμμετέχουν σε αυτήν την ομάδα εργασίας οι Βρετανικές αρχές και όσοι άλλοι μας υποδειχθούν, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι θα συμμετέχουν σε αυτή την ομάδα εργασίας ακαδημαϊκοί από όλη την Ελλάδα για να συζητήσουν μεταξύ τους προτάσεις για την επόμενη μέρα του ΤΕΙ Κρήτης. Η στάση του Πανεπιστημίου Κρήτης εξακολουθεί να είναι συγκεκριμένη, μιλώντας για συνεργασία και όχι για συγχώνευση, με τις εξελίξεις να δείχνουν ότι η υπόθεση σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το νησί θα έχει συνέχεια, την ώρα που σε άλλες περιοχές της χώρας η συγχώνευση έχει ήδη καταστεί περιεχόμενο νομοσχεδίου προς ψήφιση στη Βουλή. Δεν υπάρχει κάποιο σχέδιο. Εμείς η δική μας στόχη είναι να κινηθούμε στην πολύ καλή πορεία την οποία βρισκόμαστε. Και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, τα ίδια είναι και οι στόχοι του Πανεπιστημίου Κρήτης. Πιστεύετε πάντως σε κάθε περίπτωση είναι κάτι τέτοιο, είναι εφικτό να συμβεί, να γίνει η συνένωση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων? Το θεωρώ στην Κρήτη απίθανο. Μιλώντας στην εφημερίδα Νέα Κρήτη, ο αντιπρίτανης ακαδημαϊκών υποθέσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης Γιάννης Καρακάσης τονίζει ότι η θέση της συγκλήτου είναι σαφής. Η κυβερνητική αυτή κίνηση που έμεσα υπονομεύει την πανεπιστημιακή ερευνητική προσπάθεια δεν βρίσκει σύμφωνη τη σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ο κ. Καρακάσης διευκρίνησε ότι το Πανεπιστήμιο δεν είναι εσωστρεφές ίδρυμα και δεν προτιμάει την απομόνωση εναντί της εξωστρέφειας, αλλά είναι ανοιχτό σε κάθε μορφή συνεργασίας. Ωστόσο, η αρχή της συγχώνευσης παρουσιάζει αρκετές ελλείψεις, οι οποίες εντοπίζονται κυρίως στην απουσία συντονισμού και στην προχειρότητα. Καταρχήν, η συγχώνευση δεν λαμβάνει υπόψη βασικούς παράγοντες, όπως ακαδημαϊκά κριτήρια, απόδοση έρευνα στη βάση χρονοδιαγράμματος, αριστεία κτλ. Απλά στο όνομα μιας υποσχόμενης αλλαγής στο πεδίο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, γίνονται αλλαγές οι οποίες τίθενται υπό αφισβήτηση ως προς την παραγωγή αποτελέσματος. Τη στιγμή που τα δύο ιδρύματα δεν θέλουν να συζητήσουν αυτή την προοπτική, η πολιτεία νομίζω έχει κάθε δικαίωμα αλλά και υποχρέωση δημοκρατική να βρει τρόπους να συζητηθεί το μέλλον του ΤΕΙ Κρήτης. Ο τρόπος λοιπόν αυτός είναι ομάδα εργασίας με άτομα του ΤΕΙ Κρήτης και με ακαδημαϊκούς αδιαφυσβήτητου κύρους από την υπόλοιπη Ελλάδα. Πρόθεση του Υπουργείου Παιδείας, όπως έχει πολλάκι τονίσει ο Κώστας Γαβρόγλου, είναι η αλλαγή του πανεπιστημιακού χάρτη στη χώρα. Ενώ η δήλωση πως οι αλλαγές θα βρίσκονται σε πλήρη ισχύ το Σεπτέμβριο του 2019 και οι αλλαγές και των τμήματων του 2020, περιγράφει την αποφασιστικότητα να περάσουν και να γίνουν πράξη αλλαγές αυτές, όταν σε επίπεδο χώρας οι μεγαλύτερες αντιδράσεις έρχονται από το Πανεπιστήμιο και το Πολυτεχνείο Κρήτης. Υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι στο ΤΕΙ Κρήτης που είναι εξαιρετικά αξιόλογοι. Αυτό όμως δεν αφορά το σύνολο του Ιδρύματος. Επίσης, εάν δείτε την παραγωγικότητα και τις αναλογίες από την άποψη της απόδοσης της έρευνας, θα διαπιστώσετε πως η απόδοση του ΤΕΙ είναι το 1 δέκατο του Πανεπιστημίου Κρήτης. Δεν καταφέραμε να πείσουμε τους συναδέλφους να προσέλθουν να συζητήσουμε για το μέλλον της ανώτατης εκπαίδευσης στην Κρήτη. Πιστεύουμε ότι η δημιουργία ισχυρών πανεπιστημίων στην υπόλοιπη Ελλάδα θα δημιουργήσει προβλήματα όσον αφορά την ανώτατη εκπαίδευση στην Κρήτη. Τα επιχειρήματά μας αυτά τα έχουμε τονίσει επανειλημμένα σε συναντήσεις που έχουμε με μέλη ΔΕΠ των άλλων δύο πανεπιστημίων της Κρήτης αλλά και με τις Βρετανικές αρχές. Εν ώψη του Σεπτέμβρη πάντως, που αναμένεται το πόρισμα της ομάδας εργασίας στην οποία συμμετέχουν πανεπιστημιακοί εκτός Κρήτης, μέλη της Βρετανίας του ΤΕΙ και καθηγητές του Ιδρύματος, το κλίμα φαίνεται πως φουντώνει με τις δύο πλευρές να εμφανίζονται αμετακίνητες και τις εξελίξεις να αναμένονται ραγδαίες, την ώρα που οι νέοι φοιτητές θα πιάνουν θέσεις στα έδρανα των Ιδρυμάτων.